Είχε να κάνει με τη δημοσιοποίηση αμάν αμάν της λίστας Γιορκάζου, ακολούθως της έκθεσης Οδυσσέα Μιχαηλίδη για τα κόκκινα δάνεια πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων σε συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα. Και είμαστε σήμερα, λίγους μήνες μετά, να διερωτόμαστε τι έγινε ή τι έπρεπε να γίνει. Ο αναπληρωτής καθηγητής λογιστικής και χρηματοοικονομικών, ο κ. Ανδρέας Μιλιδόνης, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλιδόνη. Καλό μεσημέρι, κύριε Σάβα. Λοιπόν, συζητάμε, κάναμε πολλές φορές την κουβέντα, κύριε Μιλιδόνη, για τη σημασία της κουλτούρας μη αποπληρωμής από την οποία πρέπει να ξεφύγουμε, ειδικά από πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, ειδικά από βουλευτές που αποφασίζουν για τέτοια θέματα. Έχουμε πρόσφατο παράδειγμα για τις εκποιήσεις, για την απόφαση για αναστολή εκποιήσεων μέχρι τον Οκτώβριο. Βέβαια, είναι κάτι που εκκρεμεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αλλά διαπιστώνουμε ότι πέραν από διάφορες εξαγγελίες, αναφορές, θα και θα, επί της ουσίας δεν γίνεται τίποτα. Και μάλλον δεν ξέρουν καν ήδη να δηλώνουν πότε έχουν συμφέρον ή όχι όταν ψηφίζουν. Όχι πόσο έχουν κόκκινο δάνειο ή όχι. Λοιπόν, ευχαριστώ για την εισαγωγή. Νομίζω είναι σημαντικό να δώσουμε στους ακροατές σας τη μεγάλη εικόνα πίσω από τη λίστα Γιορκάζη, πίσω από τα μη εξυπηρετούμενα. Εάν είχα να τη συνοψίσω με μια λέξη, θα ήταν η λέξη εμπιστοσύνη και συγκεκριμένα εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Από έρευνα την οποία έτρεξα πριν, την οποία δημοσιεύσαμε το 2019, βρίσκουμε ότι η Κύπρος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στη πιο χαμηλή θέση σε σχέση με το πόση εμπιστοσύνη έχει ο κόσμος γενικά εντός της χώρας του προς άλλα άτομα και άλλους θεσμούς. Την ίδια τάση καταγράφει και μια δημοσκόπηση που τρέχει η Stockwatch κάθε 6 μήνες, που κατατάσσει συγκεκριμένα τα πολιτικά κόμματα, τους πολιτικούς και τη Βουλή στις 3 τελευταίες θέσεις εδώ και πολλά χρόνια. Άρα, πριν καν αγγίξουμε το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, θα ήταν καλά να υπενθυμίσουμε στους βουλευτές μας και στα άτομα τα οποία έχουν εξουσία, λαμβάνουν αποφάσεις σε σχέση με δημόσιο χρήμα, ότι ο κόσμος δεν τους εμπιστεύεται. Αυτό είναι το μήνυμα. Άρα, εάν θέλουν να βελτιώσουν την εμπιστοσύνη που έχει ο κόσμος προς αυτούς, πρέπει να δουλέψουν σκληρά. Δεν νομίζω να έχουν καταλάβει, δεν νομίζω να έχουν πάρει αυτόν τον μήνα από τις τελευταίες εκλογές. Δεν είμαι πολιτικός αναλυτής για να κάνω ανάλυση των εκλογών, αλλά νομίζω είναι ξεκάθαρη η πτώση των τριών πιο μεγάλων κομμάτων που κατ' εμένα τουλάχιστον συνδέεται και με την εμπιστοσύνη που έχει ο κόσμος προς αυτούς. Θα ήταν καλά τότε να πάρουν ένα μήνυμα και η Βουλή αλλά και η κυβέρνηση, η οποία αυτή τη στιγμή έχει δυνατές θέσεις εντός της Βουλής, να καταλάβουν ότι πρέπει να ανακάμψει η εμπιστοσύνη του κόσμου προς αυτούς. Για να γίνει αυτό, πρέπει να πάψουν να κρύβονται πίσω από λεπτομέρειες του στυλ. Δεν έχω αυτή τη στιγμή μη εξυπηρετούμενο δάνειο, ενώ μπορεί να είχαν πριν 6 μήνες και πριν 12 μήνες. Πρέπει να πάψουν να κρύβονται πίσω από συγγενείς, φίλους, εταιρείες ή άλλες δικτυωμένες εταιρείες. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουν ότι ο κόσμος δεν είναι χαζός και τους βλέπουν πλέον και άτομα τα οποία καταλαβαίνουν τι σημαίνει συνδεδεμένες εταιρείες, συνδεδεμένα πρόσωπα, πού πάνε οι μετοχές, πώς μπορώ να τις εντοπίσω και ούτω καθεξής. Όλα αυτά γίνονται. Και αν ήθελαν πραγματικά να βελτιώσουν την εικόνα τους, θα έβαζαν έναν εξωτερικό οίκο να ψάξει όλα αυτά τα δάνεια, να τα αντιπαραβάλει με το ποσό. Ήταν μία πρόθεση γι' αυτό, κύριε Μιλιδόνη. Να τα αντιπαραβάλει με το πόθεν έσχες και να έρθει αυτός ο ξένος οίκος χωρίς καθόλου υπεκφυγές και χωρίς καθόλου, αν θέλετε, κολλήματα που μπορεί να έχει με τη Βουλή, να πει αυτοί οι 5 πολιτικοί είχαν διαγραφές στα δάνειά τους. Επίσης, εδώ να αναφέρω ότι η διαγραφή στο δάνειο κανονικά έπρεπε να φορολογείται. Αυτό ήρθε από έναν γνωστό δικηγόρο στη Λεμεσό, τον Σωτηρίνο Φλουρέντζο, που πρέπει να του δώσω το credit για αυτήν τη σημείωση. Από τη στιγμή που κάποιος δέχεται διαγραφή δανείου, θα έπρεπε αυτό να δηλώνεται και στη φορολογική δήλωση. Άρα έχει και ευθύνες ο έφορος φορολογίας, αν με ρωτάτε εμένα. Και εδώ πρέπει να ανοίξω μια παρένθεση.
τι γίνεται τελικά με τον εφορό φορολογίας, ποιες οι αντιδράσεις των κομμάτων στο τι έγινε τους τελευταίους λίγους μήνες και ούτω καθεξής. Αυτό ίσως είναι ένα θέμα που πρέπει να το ψάξετε κι εσείς. Ναι, με το έχουμε αναδείξει και έχει κάνει μια θεραπεία, υποτίθεται, το Υπουργείο Οικονομικών για το ποιος είναι αναμονή διορισμού, επαναδιορισμού με το σωστό τρόπο κλπ. Θα αποφασίζει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών μέσω ενός διατάγματος σε κάθε περίπτωση. Είναι ποιες θα είναι οι συνέπειες, λέτε, διότι και στο παρελθόν είχε προκύψει ένα θέμα και μια επιβολή φορολογίας που την πληρώσαμε όλοι λόγω ακριβώς της προβληματικού διορισμού. Ναι, κλείνουμε την παράθεση βεβαίως. Είναι άλλο το θέμα που συζητάμε για να δούμε και πώς συνδέονται, είπαμε, αυτές οι λίστες που είδαμε. Να πούμε ότι η λίστα Γιορκάζου, ναι, ήταν ακατέργαστη. Θα μπορούσε κανείς να επιχειρηματολογήσει αν ήταν σωστά ή όχι μέσα. Η άλλη όμως η λίστα της ελεκτικής υπηρεσίας που είχε ελεγχθεί, πήγαν, ήρθαν επιστολές με την ΚΕΔΙΠΕΣ, με τους ίδιους τους εμπλεκόμενους για να καταλήξει κάπου σε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Τώρα, αν θεωρεί κάποιος ότι ήταν ή δεν ήταν κλπ. Ακόμα και μια τυχαία αντιπαραβολή με το πόθεν έσχες, να διαπιστώνεις και μόνο ότι δεν είχε δηλωθεί καν αυτό το δάνειο που υποτίθεται εξυπηρετεί το κατά τον ίδιο, τον εμπλεκόμενο, τον ελεγχόμενο. Αυτά είναι απαράδεκτα, κύριε Μιλιδόνη, αλλά βλέπουμε ότι ουδής ασχολείται, ουδής ενδιαφέρεται. Θα τα δούμε με τη νέα Βουλή, μας είπα, να δούμε η Επιτροπή του Πόθεν Έσχες, αν θα τα εμπλέξει αυτά με τις έρευνες για τα μη εξυπηρετούμενα, να δούμε πώς μπορεί να γίνει. Η λίστα Γιορκάτζη φαίνεται να χρειάζεται επικαιροποίηση. Ναι. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεδομένης της κατάστασης που υπάρχει στην Κύπρο και με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, είμαστε σε δεύτερη πιο ψηλή θέση στην Ευρώπη μετά την Ελλάδα. Επίσης, τα μη εξυπηρετούμενα που υπάρχουν εκτός του τραπεζικού τομέα, άρα συνδέω εδώ την κουλτούρα μη πληρωμής, την οποία ενθαρρύνουν οι αναστολές εκποιήσεων που ψήφισε η φρέσκια μας Βουλή. Οι καινούργοι βουλευτές που βγήκαν πριν ένα μήνα ήρθαν να στείλουν εκποιήσεις σε μια χώρα η οποία έχει πολύ ψηλά μη εξυπηρετούμενα δάνεια και να στείλουν εκποιήσεις για δάνεια τα οποία δεν επηρεάστηκαν από την πανδημία και είναι τουλάχιστον, όπως είδα στην έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας, τουλάχιστον 5 ετών και άνω. Δηλαδή, πώς μπορεί κάποιος να αποκλείσει το ενδεχόμενο ότι αυτή η αναστολή εκποιήσεων έγινε για να βοηθήσει και στρατηγικούς κακοπλήρωτες. Και θα έρθω σε ένα δεύτερο σημείο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πολύ σύντομα θα ανακοινώσει διορισμούς σε διοικητικά συμβούλια. Και ρωτώ εγώ. Δημοκρατικό, ναι. Είναι λογικό να έχουμε στρατηγικούς κακοπληρωτές ή να έχουμε οποιαδήποτε άτομα εμπλέκονται και δεν έχουν ξεκαθαρίσει τη θέση τους πάνω στη λίστα Γιορκάριου, πάνω στην έκθεση του Γενικού Ελεκτή, να μπουν αύριο σε διοικητικά συμβούλια, να διαχειρίζονται δηλαδή δημόσιο χρήμα? Αυτή είναι μια ερώτηση, αν θέλετε, ρητορική, αλλά αν βρεθεί κάποιος να την απαντήσει, θα ήταν καλό. Υποτίθεται, κύριε Μιλιδόνη, αυτοί όσοι διορίζονται σε διοικητικά συμβούλια μη κρατικών οργανισμών επίσης καταθέτουν πόθεν έσχες, που πάει σε μια άλλη στο τριμελές συμβούλιο και ελέγχεται. Δεν ελέγχεται από τους βουλευτές, όπως ήδη οι βουλευτές που αυτοελέγχονται και τα μέλη της κυβέρνησης. Αλλά σίγουρα δεν υπάρχουν εκεί ασφαλιστικές δικλείδες του που είμαστε στο είσαι ό,τι δηλώσεις. Θα συμφωνήσω μαζί σας και θα πάω στο πρώτο μου σημείο. Η λέξη εμπιστοσύνη. Χρειάζεται να ανακτηθεί εμπιστοσύνη που έχει ο κόσμος προς τους θεσμούς πρώτα και μετά προς τα πρόσωπα. Έτσι. Άρα πρέπει να δούμε κινήσεις που να φωνάζουν, όχι να λένε ότι προχωρούμε να βάλουμε άτομα τα οποία είναι καθαρά, τα οποία δεν έχουν, τουλάχιστον δεν είναι στρατηγικά κακοπληρωτές, έτσι, τουλάχιστον σε θέσεις δημοσίου χρήματος. Και οπωσδήποτε το πόθεν έσχες πρέπει να συνδεθεί με τα δάνεια, καθώς ή τουλάχιστον τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν διαγραφεί. Σε σχέση με την έκθεση του Γενικού Ελεκτή, να πω ότι ήταν μια πολύ λεπτομερής έκθεση. Να αναφέρω επίσης όμως ότι θα μπορούσε να γίνει ακόμα καλύτερα εάν αυτά τα στοιχεία συγκρίνονταν με μη εξυπηρετούμενα δάνεια ατόμων που δεν ήταν πολιτικά εκτεθειμένα πρόσφατα. Να γίνει δηλαδή μια μελέτη με αρκετά στοιχεία, όχι μόνο με 22. Εντάξει, ήταν περισσότερο από 22 φεύγα, αλλά μιλούμε πλέον για
θα μπορούσε να γίνει μια πιο μεγάλη μελέτη, κανονικά, με γραμμικές παλινδρομήσεις, αν θέλετε να βάλω και τους όρους της οικονομετρίας μέσα, ναι. θα μπορούσε πολύ εύκολα να γίνει με τα στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμα αυτή τη στιγμή. Πάντως, μέχρι στιγμή είμαστε στις παλινδρομήσεις γενικά, κύριε Μιλιδόνη. Αλλά σε κάθε περίπτωση, και επειδή δεν έχουμε αρκετό χρόνο και αναφερθήκατε και στις εκποίησεις, γιατί θέλω να βάλω, έχουμε πλέον μέσα σε όλα αυτά τα όπλα έτσι για να φαίνονται και να είναι και τίμοι οι βουλευτές. Έχουμε και τον κώδικα διοντολογίας πλέον και τη δήλωση σύγκρουση συμφέροντος. Προσέξατε κάτι, σας απασχόλησε κάτι όταν ψήφιζαν για τις εκποίησεις προσφάτως οι βουλευτές μας? Απασχόλησα δύο πράγματα. Το πρώτο είναι πολύ εμφανές. Δεν είδα ούτε ένα βουλευτή ή βουλεύτρια να πει ότι εγώ προσωπικά έχω σύγκρουση συμφέροντος και θα απέχω από την ψηφοφορία. Διότι ο κώδικας διοντολογίας το λέει μέσα. Διαβάζοντας όμως προσεκτικά τον κώδικα, και κάπου εδώ είναι άλλη μια ερώτηση που χρήζει διερεύνησης, γράφει ο κώδικας διοντολογίας ότι εξαιρούνται. Είναι γραμμένος με τέτοιον τρόπο που να αφήνει έναν παράθυρο, να θέλετε, προς τα μέλη του Κοινοβουλίου, να μην χρειαστεί να εξαιρεθούν από τέτοιες καταστάσεις. Άρα, εγώ θα ήθελα να εισηγηθώ να ξαναδούν τον κώδικα διοντολογίας. Δώστε μας ένα παράδειγμα όμως, κύριε Μιλιδόνη, για να γίνει αντιληπτό. Λέτε ότι επειδή έχει να κάνει, δεν είναι καθαρά προσωπικό, επειδή αφορά μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, τι? Μάλιστα. Λέει βασικά ότι όταν το θέμα το οποίο ψηφίζουν αφορά μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, τότε δεν νοείται σύγκρουση συμφερόντων. Ναι. Άρα βασικά αφήνει το παραθυράκι να ανοιχτό. Άρα θα ήταν καλά να ξαναδούν τον κώδικα διοντολογίας και το λέω πάλι αναφερόμενος πίσω στο πρώτο μου σημείο για αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς στην Κύπρο. Εκεί πάσχουμε.